Έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Αριδά από την Μεγαλόπολη, ο οποίος είναι ένα από τα παιδιά που βραβεύτηκαν για τη ζωγραφιά τους με θέμα το ποδόσφαιρο, το που δεν πρέπει να είναι χώρος βίας. Γιάννη, τι ζωγράφισες? Ζωγράφισα ένα, πολλά πράγματα σε, μια ζωγρα... σε ένα φύλλο. Ας πούμε, μια μπάλα η οποία έβγαζε αίμα και από μέσα της έρχονταν, ήταν κάποια χέρια που υποτίθεται ότι είναι άνθρωποι. Ζωγράφισα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πνευματικής θέσης και να δείξω, και ήθελα να δείξω με αυτό ότι το ποδόσφαιρο είναι νοηματικό, παιχνίδι του μυαλού και όχι της βίας. Ναι, αλλά βλέπουμε όμως πάρα πολύ συχνά, Γιάννη, ότι η βία κάνει την εμφάνισή της στα γήπεδα. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα αυτό? Πιστεύω πως δεν είναι κάτι καλό για το ποδόσφαιρο. Αυτό. Εσύ παίζεις ποδόσφαιρο, σ' αρέσει το ποδόσφαιρο? Όχι. Αρέσει το ποδόσφαιρο να βλέπω, αλλά δεν παίζω ποδόσφαιρο. Ήμουν έτοιμος να σε ρωτήσω αν τσακώνεσαι με τους φίλους σου αν παίζεις ποδόσφαιρο. Μέσα στην τάξη? Όχι, δεν είναι αθλητικό. Α, πολύ ωραία. Με τι ασχολείσαι? Ασχολούμαι με το στίβο, με τη ζωγραφική, με τη μουσική, μπορώ να πω. Πώς αισθάνεσαι με αυτό το βραβείο? Πιστεύω πως είναι κάτι καλό για μένα, αλλά δεν είναι το βραβείο καλύτερη. Δεν είναι για το βραβείο αυτό που το έκανε, ήταν για την προσπάθεια και για τη συμμετοχή. Έτσι, μπράβο. Να σε πάρω λίγο και με το βραβείο εδώ, του Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιάννη, ευχαριστούμε.